Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριες και κύριοι βουλευτές. Με αφορμή την κατάθεση και ψήφιση αύριο του Μεσοπροθέσμου 2019-2022, θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο απολογισμό της δημοσιονομικής στρατηγικής των τελευταίων τριών ετών από το Σεπτέμβριο του 2015 έως σήμερα. Πρώτα απ' όλα να πω ότι η δημοσιονομική πολιτική τα τελευταία τρία έτη σχεδιάστηκε σε ένα περιβάλλον εξαιρετικών με την κακή έννοια μακροοικονομικών συνθήκων. Η χώρα ήταν αποκλεισμένη από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίων. Ήταν ήδη σε μεγάλη πολυετή βαθιά ύφεση. Ο δημοσιονομικός χώρος ήταν μηδενικός. Η νομισματική πολιτική δεν ήταν πια στα χέρια μιας εθνικής κεντρικής τράπεζας. Είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης. Και οι συνθήκες στο τραπεζικό σύστημα ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς, ακριβώς γιατί είχε τρωθεί από χρόνιες αδυναμίες και την πολυετή ύφεση. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις τα τελευταία 150 χρόνια έχει βρεθεί η χώρα σε αντίστοιχη θέση. Αποκλεισμένη από τις αγορές βρέθηκε ξανά τον Απρίλιο του 1932, στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, στο τέλος του 19ου αιώνα. Σε καμία από τις δύο αυτές περιπτώσεις δεν ήταν ταυτόχρονα μέλος νομισματικής ένωσης, χωρίς δηλαδή την ευχέρεια άσκησης νομισματικής συναλλαγματικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό σχηματίστηκε, διαμορφώθηκε η δημοσιονομική πολιτική των τελευταίων τριών ετών. Η δημοσιονομική πολιτική λοιπόν οργανώθηκε με δεδομένα αυτά γύρω από δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας ήταν η αναγκαία και θα έλεγα αναπόφευκτη διόρθωση των διαρθρωτικών δημοσιονομικών ανισορροπιών της χώρας, ώστε να αποκατασταθεί η αξιοπιστία στην άσκηση οικονομικής πολιτικής, να αρθούν οι αιτίες αποκλεισμού της χώρας από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίων και να μπορέσει να επενταχθεί με τρόπο ασφαλή εκ νέου στο διεθνές οικονομικό σύστημα. Όπως είπα πριν, όταν μια χώρα είναι αποκλεισμένη από τις αγορές και διατηρείται στη ζωή από το δανεισμό, από τον επίσημο τομέα, που το συνοδεύουν πάρα πολύ αυστηροί, κανείς θα έλεγε επαχθείς οικονομικοί όροι, προτεραιότητα δίδεται στην άρση των συνθηκών που οδήγησαν εκεί, δηλαδή στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας των δημοσίων οικονομικών και του αξιόχρεου του ελληνικού δημοσίου. Παράλληλα με αυτή την προτεραιότητα, η δημοσιονομική πολιτική επιχείρησε στο βαθμό που αυτό ήταν δυνατό και όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται, να υπουλώσει τα τραύματα που άφησε η πολυετής ύφεση πάνω στο κοινωνικό σώμα και ειδικότερα τα πιο ευόλατα τμήματα αυτού. Τα χαμηλά εισοδήματα, τους άνεργους και τα παιδιά. Με γνώμονα λοιπόν τους παραπάνω δύο στόχους, αποκατάσταση της αξιοπιστίας και όσο το δυνατό μεγαλύτερη προστασία των πιο αδύναμων, θα έλεγα των άφωνων τμήματων της ελληνικής κοινωνίας και παρά την στήρα κριτική της αντιπολίτευσης, μπορούμε να πούμε πως η άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής ήταν επιτυχής. Πρώτα απ' όλα οι στόχοι των πρωτογενών πλεονασμάτων πιάστηκαν και υπερκαλύφθησαν. Είναι μια συζήτηση που κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε. Μετά από 8 χρόνια, μετά από το 2009, πέρυσι το 2017, η χώρα εξήλθε της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα δύο έτη 16 και 17, για πρώτη φορά, αυτό δεν έχει νομίζω γίνει ιδιαίτερα γνωστό, για πρώτη φορά στη σύγχρονη ελληνική οικονομική ιστορία, η χώρα καταγράφει δημοσιονομικό πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης. Μπαίνει σε ένα κλαμπ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρωτογενή πλεονάσματα γενικής κυβέρνησης, όχι απλώς πρωτογενή, που περιμένουμε να διατηρηθούν μέσω πρόθεσμα. Και ταυτόχρονα αναπτύχθηκαν σε εθνική κλίμακα εργαλεία όπως το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, που καλύπτει εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά. Ενισχύθηκαν τα οικογενειακά επιδόματα κατά 260 εκατομμύρια, κατά περίπου 20%. Αναπτύχθηκαν νέα εργαλεία μείωσης της παιδικής φτώχειας, που κάποιοι τα χλεβάζουν, όπως είναι τα σχολικά γεύματα, όπως είναι η επέκταση
των βρέφων υπηαγών σταθμών κτλ. Υπάρχει βέβαια αμφιβολία πως τίποτα δεν είναι δωρεάν. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και πως η καρπή αυτή της δημοσιονομικής προσαρμογής είχαν σημαντικό αντίτιμο. Και το αντίτιμο κυρίως ήταν η επιβάρυνση ενός σημαντικού τμήματος, τόσο των οικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων, οι θυσίες των οποίων επιτρέπουν σήμερα στη χώρα να ταινίσει το μέλλον με αισιοδοξία. Και είναι ακριβώς αυτές τις κατηγορίες των πολιτών που θα πρέπει τα ωφέλη της ανάκαμψης να στραφούν πρώτα απ' όλα. Καθώς η χώρα λοιπόν ανακτά βαθμιαία πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, καθώς τα μακροοικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας βελτιώνονται και η επιστοληπτική της ικανότητα αναβαθμίζεται, οι προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής οφείλουν να στραφούν σταδιακά προς την αλλαγή του δημοσιονομικού μείγματος, ώστε οι κρατικοί προϋπολογισμοί των επόμενων 4 ετών να ενισχύσουν το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών, να υποστηρίξουν με τρόπο ασφαλή την βιώσιμη και δίκαιη ανάκαμψη και να αντιμετωπίσουν με τρόπο στοχευμένο χρόνια ελλείμματα κοινωνικής μέρημνας, όπως είναι η μείωση της ανεργίας, η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, στόχους στους οποίους η απόσταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σημαντική. Αυτή η σταδιακή λοιπόν μετατόπιση στο μείγμα της δημοσιονομικής πολιτικής αποτυπώνεται στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022. Ο δημοσιονομικός χώρος που προκύπτει κατέτος, και μίλησα αρκετά αναλυτικά γι' αυτό χτες, από την οικονομική ανάκαμψη των επόμενων ετών, χωρίς τη λήψη νέων μέτρων, χωρίς δηλαδή επιπλέον λιτότητα, δεσμεύεται για τη μόνιμη μείωση των φορολογικών βαρών, των ασφαλιστικών εισφορών και τη στοχευμένη ενίσχυση συγκεκριμένων κατηγοριών πρωτογενών δαπανών. Θα θυμίσω μόνο ότι αθρηστικά και μέχρι το 2022, ο χώρος που δημιουργείται χωρίς τη λήψη νέων μέτρων και κατά συνέπεια ο χώρος που θα αξιοποιηθεί, προσέξτε το, θα προϋπολογιστεί για μόνιμα μέτρα φορολογικών μειώσεων και επιπλέον πρωτογενών δαπανών, είναι της τάξης των 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα 2/3 εκ των οποίων, το 65%, 2,285 εκατομμύρια, θα πάνε σε φορολογικές μειώσεις και τα επιπλέον 1,3 δις σε αύξηση στοχευμένων κοινωνικών δαπανών. Και αναρωτιέμαι, όταν επί 3 χρόνια η αξιωματική αντιπολίτευση ζητούσε ακριβώς αυτό, ζητούσε τη μόνιμη μείωση φορολογικών συντελεστών, γιατί δεν στηρίζει το μεσοπρόθεσμο, δώστε μου ένα λεπτό παραπάνω κύριε Πρόεδρε, για ποιο λόγο δεν στηρίζει το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής τώρα? Έχω δύο ερωτήματα. Πρώτον, τι θα έκανε διαφορετικά, πόσο περισσότερο θα μείωνε τους φόρους και αν μείωνε παραπάνω τους φόρους, τι δεν θα έκανε από αυτά που προτείνει σήμερα το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Τελειώνω λέγοντας ότι το διεθνές περιβάλλον μέσα στο οποίο θα κινηθεί η ελληνική οικονομία μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, μετά το καλοκαίρι δηλαδή, δεν θα είναι εύκολο. Έχουμε ήδη αρκετά σημάδια που δείχνουν ότι τα σύννεφα της οικονομικής αβεβαιότητας πυκνώνουν. Θα χαρακτηριστεί από αυξημένη ευμεταβλητότητα στις αγορές ομολόγων, ειδικά των χωρών της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, καθώς και από σημαντικούς κινδύνους που απορρέουν από την αλλαγή στην κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ, αλλά και στο καθεστώς του διεθνούς εμπορίου. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο Brexit. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, οι αλλαγές στο μείγμα της δημοσιονομικής πολιτικής, τελειώνω αμέσως κύριε Πρόεδρε, καθώς και η δημοσιονομική επέκταση, αυτό πρέπει να το τονίσουμε, από το 19 και μετά.